Εδώς, ψάχνοντας χώρο τώρα, κλείστηκε εκεί. Βρήκε τον τρόπο να περάσει για τον Πεχλιβάνη. Και πάλι για τον Φαν Κέσελ στην περιοχή το σούτι. Κόντρα πάνω στον Τσμόφ. Φαίνεται όποιος να έχει ζαλιστεί κιόλας. Η μπάλα που θα περάσει το σούτ από τον Γκουστάβο. Η μπάλα μόλις έξω. Βλέπω ότι θα επιστρέψει ο νεόφυτος Μιχαήλ. Πάει να κάνει το λάθος. Γίνεται. Ο Σέι θα κερδίσει την μπάλα το σούτ. Η μπάλα θα περάσει όμως out. Ο Σαρφό θα εκτελέσει. Κεφαλιά που έγινε. Σαλαμίνας είναι πολύ. Θα δούμε το Σαρφό έξω από την περιοχή. Ο Γκουστάβο πολύ ωραία και πάλι για το Σαρφό. Το σούτ που γίνεται από τον Μανρίκε. Η δεύτερη φάση δοκάρει και στα χέρια του Βεσελόφσκι. Εκτέλεσε ο Σαρφό ο Βεσελόφσκι. Τώρα για τον Σεργίου Νέα Σαλαμίνα που ανεβαίνει με αξιώσεις. Σεργίου πήγε κοντά όμως τον Μανρίκε. Σεργίου θα κάνει τώρα τη σέντρα ο Ντανίλο την κεφαλιά έξω η μπάλα. Τώρα για τον Κονφέ, από εκεί στον Γκρεάν το σούτ, η μπάλα διαγώνια έξω. Για τον Φαν Κέσελ, στο ύψος της περιοχής το σούτ έπεσε και μπλόκαρε ο Βεσελόφσκι. Καλό το σούτ, Ντανίλο θα κρατήσει την κατοχή, ψάχνει και βρίσκει τον Οσέχη, ανέβει ο Σεργίου. Η σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι, το σούτ, η μπάλα μόλις έξω. Δούμε τον Φαν Κέσελ στην περιοχή, το σούτ, ο Βεσελόφσκι σε κόρνερ. Με 10 ποδοσφαιριστές η Νέα Σαλαμίνα, ο Σαρφό που εκτέλεσε, κεφαλιά που έγινε, μεγάλη επέμβαση, διπλή, τρομερή επέμβαση, μπάλα συνεχίζεται η φάση. Για σέντρα, ο Μπρένο τη ζυγίζει, είναι καλή η κεφαλιά από τον Ντανίλο πάνω από την εστία. Τον έκλεισε σωστά και πήρε μπάλα ο Ανδρέου τώρα για τον Κρεΐνη, η ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί για τη Σαλαμίνα, το σούτ από τον Βαρέλα έξω. Βρίσκει χώρο η σέντρα που έγινε, ο Ντανίλο που πέρασε η μπάλα. Ο Βαρέλα ανάποδο ψαλίδι, απομακρύνει ο νεόφυτος Μιχαήλ για τον Γκουστάβο, από εκεί για τον Κωστόφ. Έχει χώρο για σούτο, ο Κωστόφ το επιχειρεί πάνω από την εστία.